Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Θα δούμε και σήμερα μαζί όλα τα θέματα της επικαιρότητας εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Βασικό θέμα βέβαια είναι η κακοκαιρία η οποία έχει σκύψει ήδη σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόβλεψη όμως των μετεωρολόγων είναι ότι τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν και ιδιαίτερα στη Μαγνησία και γενικότερα την Ανατολική Θεσσαλία θα έχουμε από απόψε το βράδυ και κυρίως αύριο το πρωί έντονα φαινόμενα. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα ήχησε και το μήνυμα του 112 που εφιστά την προσοχή των πολιτών. Να δούμε όμως τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας από σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βασικά χαρακτηριστικά θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών με ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις επόμενες ώρες και για τρεις ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς η κακοκαιρία Ντάνιελ φέρνει μεγάλο όγκο βροχής. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, ενώ το μετέο του Εθνικού Αστεροσκοπείου κάνει λόγο για βροχοπτώσεις κατηγορίας 5, ακραίες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα η κατηγορία Ντάνιελ θα φέρει έντονες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα δεχτούν η Θεσσαλία, η Σποράδης, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Βόρεια Εύβοια και η Πελοπόννησος. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναφορικά με το σύστημα που θα επηρεάσει τη χώρα έως και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου. Οι περιοχές πάντως, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, που θα δεχθούν τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής είναι Θεσσαλία, Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα και ανατολικά τμήματα του νομού Λάρισας. Επίσης οι Σποράδες, η Πιερία, η Ανατολική Στερεά Φθιώτιδα Βιωτία, η Ανατολική Πελοπόννησος, Δυτική Κορινθία Αργολίδα, Ανατολική Αρκαδία και η Νοτιοδυτική Πελοπόννησος Μεσσηνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα της κακοκαιρίας, συνεδρίασε σήμερα το συντονιστικό όργανο της Μαγνησίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, ενώ όλες οι υπηρεσίες έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Σε επιφυλακή είναι ολόκληρη η Μαγνησία μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πορεία του καιρού στην περιοχή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΜΗ και του συνόλου των μετεωρολόγων, η περιοχή από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου θα δοκιμαστεί από ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα βροχοπτώσεις που μπορεί να απειλήσουν και με εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, στο χρονικό αυτό διάστημα το ύψος της βροχής που θα πέσει πιθανώς θα αντιστοιχεί με αυτό που πέφτει στη διάρκεια μισού χρόνου. Σε ετοιμότητα λοιπόν και η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και συνεργασία υπάρχει σε υψηλό επίπεδο με το Δήμο και τη ΔΕΙΑΜΒ. Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα. Συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας σήμερα για επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα. Ήδη έχουμε μηχανήματα από το πρωί τα οποία καθαρίζουν τριγωνικές τάφρους και με βιαστεί κάποιος να πει έπρεπε να έχουν γίνει. Έχουν γίνει κατά καιρούς αυτά. Απλώς είναι κάτι δυναμικό το οποίο εξελίσσεται συνέχεια με βάση τις πυρκαγιές, φωτιές, καιρικά φαινόμενα. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται συνεχώς συντήρηση. Καθαρίζουμε λοιπόν τριγωνικές, έχουμε μηχανήματα εκεί που έχουμε την απορροή των ρεμάτων. Έχουμε αντλίες οι οποίες βρίσκονται σε επιφυλακή σε περίπτωση που χρειαστεί να απομακρύνουμε νερά αν και εφόσον λιμνάσουν. Στο σύνολο του νομού έχουμε γύρω στα 12 μηχανήματα αυτή τη στιγμή, τα οποία αφενός επιχειρούν και ελπίζουμε να παραμείνουν τα φαινόμενα σε σημείο ελεγχόμενο, τέτοιο που να μην χρειαστεί κάτι περαιτέρω. Παρ' όλα αυτά, με τον καιρό και το θόο δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Είμαστε σε επιφυλακή. Συνιστούμε στους κατοίκους να αποφεύγουν τη μετακίνησή τους μέσα από ιρλανδικές διαβάσεις κοντά σε χυμάρους, γιατί η φύση είναι πολύ δυνατή και το έχει αποδείξει στο διάβα του χρόνου, οπότε δεν πρέπει να υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας και βρισκόμαστε εδώ, είμαστε εδώ με τον κόσμο και ό,τι χρειαστεί, όλα τα τηλέφωνα ανοιχτά σε επιφυλακή υπηρεσίες μας, τα μητρώα μηχανημάτων. Η κυρία Κολυνδρίνη τόνισε ότι έχει γίνει ήδη καθαρισμός των φρεατίων και παράλληλα έστειλε μήνυμα προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις πάντως των μετεωρολόγων, κατά διαστήματα θα επικρατήσουν ισχυρές βροχές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις έως και την Τετάρτη. Από νωρίς πάντως σήμερα το πρωί στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου σημειώνεται βροχόπτωση, ενώ στα Χάνια θερμοκρασία ξεπέρασε με τα βία στους 10 βαθμούς Κελσίου και το θερμόμετρο έδειχνε 13 βαθμούς Κελσίου. Επίποδος για τα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξει τον νομό Μαγνησίας είναι και ο Δήμος Βόλου. Συνεργεία του Δήμου έχουν ήδη καθαρίσει τα φρεάτια, ενώ κάνουν συνεχόμενες περιπολίες για να ελέγχουν την κατάσταση. Σε ετοιμότητα βρίσκονται Δήμος Βόλου και κάθε υπηρεσία και αρχή σε επίπεδο Μαγνησίας για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων, όπου θα είναι έντονα σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.
Καμπανάκι για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει το Βόλο και τη Μαγνησία. Από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη χτυπά λοιπόν ο Δήμος Βόλου. Σε δηλώσεις του σήμερα, ο Δήμαρχος της πόλης καθώς και συνεργάτες του επισήμαναν χαρακτηριστικά. Από σήμερα το βράδυ και μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι προμηνύεται της πόπης, θα πω, θα γίνει. Να μην πω άλλη λέξη. Εκατοντάδες κυβικά νερού, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο από την Πτέρυγα Μάχης στην 111, όσο και από την ΕΜΗ, μιλάνε για μεγαλύτερη καταστροφή από τον Ιαννό. Εύχομαι στην πόλη του Βόλου να μην υπάρξει καταστροφή, να υπάρχει νερό μόνο, το οποίο θα μπορέσουμε, βέβαια δεν είναι χιόνι, είναι εκατοντάδες κυβικά νερό, το οποίο αυτό το νερό που θα πάει. Θα προσπαθήσουμε, θα συνεργαστούμε. Ζητώ λοιπόν από τους πολίτες όσο μπορούν να μην κυκλοφορούν άσκοπα, να παραμείνουν στο σπίτι, να διευκολύνουν τις υπηρεσίες του Δήμου, την πολιτική προστασία, τους ιδιώτες εργολάβους, αλλά και τη ΔΕΙΑΒ, να μπορέσουν να διευκολύνουν, να μην πλημμυρίσουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων, γιατί με τον καιρό και το Θεό δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση καθόλου. Άλλη μια φορά παρακαλώ, μειώστε τις μετακινήσεις όσο μπορείτε. Παραμείνετε στα σπίτια και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν, είναι σε μεγάλη ηλικία και κινητικά προβλήματα. Γένεια ήταν του εκλογικού κέντρου, αλλά προέχουν οι προτεραιότητες της πόλης, η ασφάλεια των πολιτών. Τα αναβάλαμε για την άλλη Δευτέρα 11 του μηνός, την ίδια ώρα. Θα προσπαθήσουμε για ό,τι δυνατόν καλύτερο στα μέτρα του ανθρωπίνου δυνατού. Χήμαροι που είναι γύρω από την πόλη, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, είναι της περιφέρειας. Από ό,τι μεσητές συναγνωρίζω έχουν καθαριστεί. Σήμερα μάλιστα το πρωί συνδράμαμε και εμείς στο Ξηριά, καθαρίσαμε τα σκουπίδια που πετάγονται εκεί ανατακτά χρονικά διαστήματα, το καθαρίσαμε και σήμερα. Ελπίζω να αντέξουν και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Μεγάλα επικίνδυνα σημεία της πόλης όπως στη Νεάπολη και στο παλιό λιμεναρχείο θα είναι συνεργεία του Δήμου Ιπατμών, να ανοίξουν τα φρεάτια και τις αποχέτευσης αν χρειαστεί. Θα είμαστε όλοι επιποδός όλη τη νύχτα και για όσο χρειαστεί, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Αναφορικά πάντως με τους χυμάρους, ο κ. Μαλαματίνης τόνισε ότι είναι αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, που έχει ήδη προβεί στον καθαρισμό τους. Πάμε τώρα στη Λάρισα, όπου ενεργοποίηση υπάρχει του μηχανισμού και στην περιφέρεια και σε όλες τις υπηρεσίες, εν ώψη της κακοκαιρίας, η οποία ήδη έχει ενσκύψει σε αρκετές περιοχές. Με ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό ξύπνησαν σήμερα Δευτέρα οι Λαρισαίοι, αφού όπως προέβλεψε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από τις πρωινές ώρες, ξεκίνησε η επιδείνωση του καιρού με βροχές, αέρα αλλά και κεραυνός. Με τον Περιφερειάρχη να δηλώνει πως η πολιτική προστασία της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων λόγω κακοκαιρίας. Η Θεσσαλία θα δεχθεί πάρα πολύ νερό τις προσεχείς μέρες. Ήδη βρέχει, αλλά τα επόμενα 24 ώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι οποίες βέβαια θα επικαιροποιηθούν μετά το μεσημέρι, θα δεχθεί πάρα πολύ νερό. Έχουμε θέσει σε συναγερμό τον μηχανισμό. Έχουμε κάνει επιτόπιο έλεγχο όλων των ρεμάτων όπου υπήρχαν φράγματα πρόχειρα ή φράγματα μόνιμα. Στα μόνιμα φράγματα έχουν σηκωθεί οι πόρτες και στα φράγματα τα οποία γίνονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, τα πρόχειρα έχουν πέσει όλα όσα είδαμε. Ένα έχει ακόμα μείνει, το οποίο αυτή τη στιγμή πέφτει γιατί δημιουργεί προβλήματα στον ΕΝΙΠΕΑ. Έχουμε δώσει εντολή σαφή σε όλους τους το ΕΒΓΟΕΒ, και στους Δήμους να ρίξουν τα φράγματα, να καθαρίσουν εκεί που νομίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή την απορροή, τις απορροές και τα φρεάτια της αποχέτευσης. Να την πυροσβεστική να είναι σε ετοιμότητα. Έχουμε κάνει και σοπ για την Καρδίτσα, ακολουθούν και τα άλλα σοπ τα οποία θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας μηχανήματα σε επιφυλακή σε κέρια σημεία. Οι Δήμοι το ίδιο. Επίσης έχουμε πει το Δασαρχείο να έχει καθαρίσει τα υπολείμματα, τα δάση. Τα έχουμε πει, θα μου πείτε σήμερα, όχι, τα έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Και τα ρέματα τα οποία είναι στην αρμοδιότητά τους.
Η ΔΕΗ, έχω συνοηθεί με τη ΔΕΗ να έχει γεννήτριες stand-by φορτωμένες στα φορτηγά για να δούμε μαζί με δεξαμενές πετρελαίου για να δούμε εάν χρειαστεί πού θα μεταφερθούν αν έχουμε διακοπή ρεύματος. Έχω δώσει εντολή στους Δήμους να έχουν και αντλητικά συγκροτήματα σε διαθεσιμότητα, καθώς και μικρές γεννήτριες για τις περιοχές οι οποίες μπορούν και άπτονται της αρμοδιότητάς τους. Λοιπόν, ο στρατός θα βρίσκεται σε ετοιμότητα να χρησιμοποιήσουμε μηχανήματα επιστριοφόρα εάν και εφόσον χρειαστούμε, πυροσβεστική, αστυνομία, για να κλείσει διάφορες ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις, εργασίες στην Ήπεθρο. Έχουμε στείλει σε όλους τους αγροτικούς συλλόγους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, σε όλους τους στους καλλιεργητές. Έχουμε στείλει ειδοποίηση και έχουμε δώσει εντολή στις τεχνικές μας υπηρεσίες να κάνουν έλεγχο σε όλα τα ρέματα για τυχόν φράγματα ή οτιδήποτε άλλο έχει ξεμείνει μέσα στα ρέματα. Να κάνουν αστυνόμευση πλέον και κατ' όλης της περιοχής. Συνεργαζόμαστε, θα υπάρχει συνεργασία, συνεχής επαφή, συνεχής ενημέρωση για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο όπως θα εξελιχθεί. Εμείς έχουμε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα πολλά έργα, καθαρισμούς, και ό,τι χρειαζόταν και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε και τη χρηματοδότηση που είχαμε από την κυβέρνηση και οι Δήμοι το ίδιο και προχωράμε. Ως Τετάρτη θα υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών με ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα διεκδικούν Θεσσαλίες, Σποράδες, η κεντρική και ανατολική Στερεά, η Βόρεια Εύβοια καθώς και η Πελοπόννησος. Τώρα, να δούμε ποια είναι ακριβώς η πρόβλεψη, η τελευταία πρόβλεψη σε ό,τι αφορά τον καιρό στη Θεσσαλία. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή είναι ο μετρολόγος, ο κύριος Τακούδης, είναι μαζί μας για να δούμε τι μας περιμένει. Κύριε Τακούδη, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλά, εσείς? Για να μας πείτε ποια θα είναι η εξέλιξη έτσι από εδώ και πέρα. Ναι. Μέχρι τα ξημερώματα αύριο δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, βροχές κατά διαστήματα, κατά τόπους, ήρεμα πράγματα. Η αλλαγή αυτής της εξέλιξης αρχίζει από τα ξημερώματα αύριο. Συγκεκριμένα την επίθεση βροχής θα δεχθούν πρώτα οι νότιες περιοχές, κάπου εστιάζεται αυτό στην περιοχή Φαρσάλων και Αλμυρού, και θα επεκταθούν μετά οι ισχυρές αυτές οι βροχοπτώσεις, αφενός ένα τμήμα προς το ανατολικό πύλιο και τις Σποράδες και ένα δεύτερο τμήμα προς την κεντρική Θεσσαλία. Την Τρίτη δηλαδή έχουμε αρκετά μεγάλα ύψη βροχής στην κεντρική Θεσσαλία, καθώς επίσης και στις περιοχές που ανέφερα λίγο πριν, ανατολικό πύλιο και Σποράδες. Μιλάμε για ύψη βροχής που ίσως ξεπεράσουν ακόμη και κατά τόπους τα 60 με 70 χιλιοστά ανά 12 ώρο. Η εξέλιξη αυτή θα έχει μια μικρή ανάκαμψη, προς το τέλος της ημέρας, της αυριανής ημέρας, αλλά την Τετάρτη έχουμε καινούρια κατάσταση, η οποία αυτή τη φορά θα επηρεάσει και την κεντρική Θεσσαλία, δηλαδή στην περιοχή ανάμεσα Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λάρισα, καθώς επίσης και τις ανατολικές περιοχές, τα ανατολικά παράλια του νομού Λάρισας και του νομού Μαγνησίας. Θα συνεχιστεί δηλαδή, θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και στη Μαγνησία. Σιγά σιγά όμως και αυτά θα εξασθενήσουν. Είναι αλήθεια ότι τα ύψη βροχής που περιμένουν να δεχτούν οι περιοχές που ανέφερα λίγο πριν είναι αρκετά μεγάλα, που δικαιολογούν απόλυτα τα μέτρα που παίρνονται συνεχώς και η ετοιμότητα η οποία υπάρχει. Και από εκεί και πέρα τώρα την Τετάρτη προς το απόγευμα έχουμε μια μικρή πλέον κάμψη, η οποία σιγά σιγά θα καταλήξει σε βελτίωση όσον αφορά το βράδυ της Τετάρτης προς την Πέμπτη, χωρίς όμως και την Πέμπτη να τελειώσουν οι βροχές. Πάλι την Πέμπτη έχουμε τοπικά φαινόμενα, αυτή τη φορά δεν είναι έντονα,
Υπάρχει όμως μια πυκνοσιακή στα βόρεια-ανατολικά παράλια της Θεσσαλίας, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν πάλι λίγο κάποιες περιοχές του Πηλίου και από εκεί και πέρα ανατολικές εννοείται και από εκεί και πέρα και τα ανατολικά παράλια, με μεγάλη εξέλιξη που περνά πλέον προς τη Μακεδονία στον ομό Πιερίας μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Πάντως στην υπόλοιπη Θεσσαλία από το απόγευμα της Πέμπτης τα πράγματα είναι καλύτερα, βελτιώνεται ο καιρός και κατά τη διάρκεια της νύχτας πλέον καθαρίζει η κατάσταση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια προσοχή κυρίως σε ανατολικές περιοχές και κεντρικές κατά την αυριανή ημέρα από τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα και την Τετάρτη πάλι κεντρικά αλλά κυρίως και βόρειο-ανατολικά όσον αφορά την περιοχή της Θεσσαλίας. Τώρα για τις θερμοκρασίες, φυσικά οι θερμοκρασίες και με τους ισχυρούς βόρειο-ανατολικούς ανέμους που είναι στα 6 με 7 μποφόρ, δεν αποκλείεται στο κεντρικό Αιγαίο να φτάσουμε και στα 8 μποφόρ, εννοείται ότι η θερμοκρασία θα βρεθεί γύρω στους 20 με 24 βαθμούς αυτές τις μέρες που ανέφερα, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη κυρίως, από εκεί και πέρα τα πράγματα βελτιώνονται, με χαμηλότερες φυσικά τιμές θερμοκρασίας όσον αφορά την Δυτική Θεσσαλία. Θεοφάνη, το καλοκαίρι τελείωσε? Όχι. Όχι. Δεν τελείωσε, μην ανησυχείτε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι τρεις πολύ ωραίες μέρες με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες φυσικά 27 με 28 βαθμούς και δεν αποκλείεται μέχρι τα μέσα του μήνα να δούμε και υψηλότερες τιμές θερμοκρασίες. Μάλιστα. Ωστόσο, αύριο και μεθαύριο να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν. Ακριβώς, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και τα ακούτε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Στιγμές αγωνίας έζησε ο οδηγός στη Ροδίτσα Αλαμίας όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τα αρνητικά νερά του Ξηριά. Όλα έγιναν περίπου στις 3 το μεσημέρι όταν αυτοκίνητο με 43χρονο οδηγό παρασύρθηκε από τα αρνητικά νερά, ενώ είχε προηγηθεί καταρακτώδης βροχή που εξαιτίας της φούσκωσε ο χύμαρος, με αποτέλεσμα να παρασύρει το αυτοκίνητο για αρκετά μέτρα. Η επέλαση της κακοκαιρίας Ντάνιελ έκαναν την εμφάνισή του σε Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λαμία, όπου συναγερμός σήμανε στις αρχές το μεσημέρι για ένα αυτοκίνητο με 43χρονο οδηγό που παρασύρθηκε από τα αρνητικά νερά του Ξηριά στην περιοχή Ροδίτσα. Η ξαφνική νεροποντή στην περιοχή φούσκωσε το χύμαρο. Ο χύμαρος τις προηγούμενες ημέρες ήταν προσπελάσιμος και ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο σήμερα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα νερά για αρκετά μέτρα. Μάλιστα, αναγκάστηκε να σκαρφαλώσει την κορυφή του οχήματος και έτσι οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Ειδοποιήθηκε για εγκλωβισμένο άτομο και 6 άντρες. Όταν φτάσαμε στο συμβάν, είδαμε ένα άτομο εγκλωβισμένο μέσα στο αυτοκίνητο, στην οροφή του αυτοκίνητου, και άμεσα κάναμε ενέργειες για να εγκλωβίσουμε αυτό και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Είναι καλά στην υγεία του. Είναι καλά στην υγεία του, δεν διατρέχει κάποιο πρόβλημα, ή για αποκλειπτικούς λόγους πήγε στο Νοσοκομείο Λαμίας. Οι περιοχές πάντως που θα δεχθούν τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής μέχρι και την Τετάρτη είναι η Θεσσαλία. Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, ανατολικά τμήματα νομού Λάρισα, οι Σποράδες, η Πιερία, ανατολική Στεραφιότητα, Βιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος, δυτική Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία και η νοτιοδυτική Πελοπόννησος, Μεσσηνία. Να πάμε τώρα στην Αλόνισο, όπου είχαμε μια πολύ σοβαρή καταγγελία για ασέλγεια σε 18χρονο άτομο με ειδικές ανάγκες από έναν 37χρονο. Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ εργαζόταν, έπεσε ένας 18χρονος αμαίας στο νησί της Αλονίσου. Ο νεαρός, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα της νοητικής υστέρησης, κατέθεσε στις αστυνομικές αρχές και εξετάστηκε από τον ανακριτή στο Βόλο. Σύμφωνα με όσα είπε το παιδί, ο ίδιος εργάζεται σε ιδιωτικό παραδοσιακό κτίριο στο νησί της Αλονίσου, το οποίο μετατράπηκε σε μουσείο και κόβει εισιτήρια στους επισκέπτες. Το οίκημα αυτό επισκέπτονται 37χρονος και 53χρονοι από τη Θεσσαλονίκη, και αφού ο 18χρονος τους βγάζει εισιτήρια, ανεβαίνει με τον 37χρονο στον επάνω όροφο με τη γυναίκα να μην τους ακολουθεί. Εκεί, όπως καταγγέλθηκε, ο 37χρονος άρχισε να θοπεύει τον 18χρονο, ενώ περίβηκε και σε άλλες γενετήσιες πράξεις σε βάρος του παιδιού, ο οποίος λόγω της κατάστασής του δεν αντιλήφθηκε τη σημασία τους και δεν είχε τη δυνατότητα να αντισταθεί. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ερώτηση του 18χρονου,
Αυτό που κάνετε τι είναι? Ο 37χρονος φέρεται να απάντησε: «Κάτσε, είναι πολύ καλό αυτό που θα σου κάνω». Όλο το διάστημα που ο άνδρας και το παιδί βρισκόταν στον επάνω όροφο, η 53χρονη παρέμεινε στο ισόγειο του κτηρίου. Το περιστατικό έφτασε στα χέρια της δικαιοσύνης όταν ο 18χρονος εξομολογήθηκε σε φιλικό του πρόσωπο τι του είχε συμβεί και εκείνος τον συμβούλευσε να μιλήσει για το περιστατικό στον πατέρα του. Ο 18χρονος πράγματι ακολούθησε τη συμβουλή του φίλου του με τον πατέρα να προσφύγει στην αστυνομία, όπου και υπέβαλε καταγγελία σε βάρος των δύο επισκεπτών. Ο 37χρονος και η 53χρονη συνελήφθησαν στην Αλόνισο, ενώ οδηγήθηκαν τελικά ενώπιον του ανακριτή στο Βόλο, που ζήτησαν και τους δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η 53χρονη συνοδός του κατηγορείται για απλή συνέργεια στην προαναφερόμενη πράξη. Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί οι υποβροχοί εργασίες του νέου κυκλικού κόμβου στη Νέα Ιωνία στην οδό Βενιζέλους. Πρόκειται για μια δέσμευση που είχε κάνει ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος για την κατασκευή 4 κυκλικών κόμβων στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Πρόκειται για την υλοποίηση μιας δέσμευσης του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου για την κατασκευή κυκλικών κόμβων στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Συνεργεία πάντως του Δήμου, παρουσία και του Δημάρχου, ο οποίος ήταν πλαισιωμένος από τους συνεργάτες του το πρωί, βρέθηκαν στη Νέα Ιωνία και παρά το βροχερό καιρό οι εργασίες ξεκίνησαν. Εμείς είμαστε πιστοί στις δεσμεύσεις μας ως Δημοτική Αρχή. Είπαμε ότι αρχές Σεπτεμβρίου, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ξεκινάει ο πρώτος από τους 4 κυκλικούς κόμβους στη Νέα Ιωνία. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος του Βόλου γνωρίζει ότι όταν δεσμευόμαστε για κάτι, η δέσμευσή μας γίνεται πράξη. Και μιλάνε τα έργα. Σήμερα λοιπόν ο εργολάβος έχει στήσει, έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ξεκινάει ο πρώτος κυκλικός κόμβος που είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του κυκλοφοριακού όλης της Νέας Ιωνίας και του Βόλου. Άρα λοιπόν είμαστε πιστοί σε ό,τι έχουμε προαναγγείλει και δεν μας σταματάει τίποτα. Αυτό είναι, νομίζω για άλλη μια φορά, ο κόσμος μπορεί να κρίνει και να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Yeah. Με πολλά φανάρια, για να υπάρξει πλήρη εικόνα στον Βόλο όπως τον ονειρευόμαστε και όπως τον έχουμε σχεδιάσει, στο πρόγραμμα είναι 4 κόμβοι στη Νέα Ιωνία και 5 στον Βόλο, 9. Όταν ολοκληρωθούν αυτοί όλοι μαζί, τότε θα μιλάμε για ένα άλλο κυκλοφοριακό καθεστώς στην πόλη του Βόλου, στο σύνολο. Αλλά όπως βλέπετε εδώ, θα καταργηθούν 7 φανάρια μόνο από αυτόν τον κόμβο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω μέσα σε 3 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζουμε με τους άλλους 3 κόμβους, οι οποίοι είναι ένα θέτο χρόνο στη συνέχεια. Έχουμε δεσμευτεί 4 κυκλικοί κόμβοι. Σήμερα ξεκινάμε τον πρώτο. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και τους 4 ταυτόχρονα, όπως έγινε και στο Βόλο. Οι 5 ένας-ένας έγιναν. Τις υπηρεσίες, τις αρμόδιες του Υπουργείου Πολιτισμού και όχι της κυρίας Γεωργίου, και το κλείνω εδώ. Αφήστε λοιπόν, θα δείτε τις εξελίξεις πολύ σύντομα. Εμείς, να μην το ξαναπώ, ό,τι δεσμευόμαστε το κάνουμε πράξη για το καλό της πόλης. Ο Δήμαρχος πάντως βρέθηκε και στη Λαϊκή Αγορά της Νέας Ιωνίας. Σε μήνυμά του τόνισε μεταξύ των άλλων: «Στη Λαϊκή Αγορά της Νέας Ιωνίας, στην Οδό Δημοκρατίας, βρέθηκα σήμερα το πρωί και συνομίλησα με παραγωγούς, πολίτες και καταναλωτές. Επί της Δημαρχίας μου, εγώ και οι συνεργάτες μου είχαμε τακτική και στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στο θεσμό αυτό, κατεξοχή λαϊκό, που προμηθεύει με καλά και φθηνά προϊόντα όλους τους πολίτες. Σε όσους τώρα τις γνωρίζουν, ας κρατήσουν μια επαφή και μετά τις εκλογές, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά της κοινωνίας μας. Θα είναι μια καλή εμπειρία για αυτούς». Μια γυναίκα 48 χρόνων έφυγε χτυπημένη από τον καρκίνο στο Βόλο. Η γυναίκα είχε χάσει πρόσφατα το σύζυγό της, επίσης από καρκίνο, και ένα παιδί 15 χρόνων έμεινε μόνο του. Μια 48χρονη γυναίκα έφυγε από τη ζωή τα τελευταία 24 ώρα νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο του Βόλου μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Πρόκειται για την Ασπασία Βαΐτσι, η οποία είχε χάσει και τον πατέρα της από καρκίνο, όταν ήταν μικρή σε ηλικία, αλλά και το σύζυγό της. Αφήνει πίσω τον γιο της Παναγιώτη. Η κηδεία της έγινε σήμερα το πρωί στον Ιέρωνο Αγίου Σπυρίδωνο στη Νέα Ιωνία Βόλου. Η είδηση πάντως της προώρης απώλειάς της προκάλεσε σοκ στην πόλη του Βόλου. Πάρα πολλά τα μηνύματα από φίλους και γνωστούς που την αποχαιρετούν στα μέσα δικτύωσης. Θλίψη όμως έχει ισχυροποιήσει στο Βόλο και η είδηση της απώλειας του τέος αντιδημάρχου Ιωλικού Χρήστου Αβραμόπουλου. Ο εκ λοιπόν αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ευαγγελία, τα παιδιά, εγγόνια, νύψια και συγγενείς. Η κηδεία του προγραμματίστηκε για σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ονουφρίου. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το πρωί μια νεαρή γυναίκα στη Θεσσαλονίκη όταν παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης-Αθήνας. Σύμφωνα με μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα στεκόταν στις γραμμές του τρένου όταν εκείνο πέρασε και τη διαμέλυσε.
Τραγική κατάληξη για μια γυναίκα που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη. Καθώς όπως έγινε γνωστό, είναι νεκρή. Κάτω από αδευκρίνιστες συνθήκες, το άτομο βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές κοντά στο ύψος του αστυνομικού μεγάρου. Με συνέπεια να παρασυρθεί από την αμαξοστοιχεία που είχε αναχωρήσει από Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σώμα του ατόμου διαμελίστηκε. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ένας τράπερ, ο Game Boy Melody, σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Αθήνα, στην Πέτρου Ράλι. Τα αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα το γνωστό τράπερ Game Boy Melody. Στην Πέτρου Ράλι τα ξημερώματα στον Ταύρο αναζητούν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί μέσα από κάμερες αλλά και μαρτυρίες προσπαθούν να δουν πώς ακριβώς σημειώθηκε το τροχαίο που έστειλε στο θάνατο τον 23χρονο τράπερ και οδήγησε στο σοβαρό τραυματισμό της Ουκρανής φίλης του για να έχουν πλήρη εικόνα στη δικογραφία που σχηματίζουν. Όπως προκύπτει από τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας, το χρονικό του τρόμου άρχισε να ξεδιπλώνεται στη 1:30 τα ξημερώματα. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος μουσικός κινείται στην οδό Πέτρου Ράλι με κατεύθυνση από Νίκαια προς Αθήνα. Φτάνοντας στο ύψος με τον αριθμό 39 για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, η μηχανή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σήμα της αστυνομίας, προσέκρουσε στο πίσω μέρος μιας νταλίκας που είχε παρκάρει προσωρινά εκεί και οδηγούσε ένας 58χρονος. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο νεαρός τράπερ, ενώ η 22χρονη φίλη του από την Ουκρανία τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικών. Στην προσαγωγή ενός υπόπτου για εμπρισμό προχώρησαν οι αρχές λίγη ώρα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς στη Σταμάτα. Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ ήδη από νωρίτερα το πύρινο μέτωπο περιοριζόταν σταδιακά με την άμεση αντίδραση όλων των δυνάμεων. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική, καθώς το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Σταμάτας Αττικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή της Σταμάτας και επεκτάθηκε. Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα, 2 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα. Ενώ η φωτιά παίρνει γρήγορα διαστάσεις και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυξάνονται διαρκώς. Η φωτιά ξέσπασε στις οδούς Μικράς Ασίας και Παπανικολή. Μάλιστα, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής από το 112 για όσους βρίσκονται στη Σταμάτα να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα, το μήνυμα του 112 ανέφερε: αν βρίσκεστε στην περιοχή της Σταμάτας, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Λόγω της φωτιάς, η τροχιά στην περιοχή προχώρησε σε διακοπή στην κυκλοφορία. Στα κρατητήρια οδηγήθηκαν 3 νεαροί οπαδοί μετά τον αγώνα ΑΕΚ Βόλου, διότι βρέθηκαν στα χέρια τους βεγγαλικά και φωτοβολίδες. Χειροπέδες σε 3 άτομα πέρασαν χθες το βράδυ αστυνομικοί έξω από το Πανθεσσαλικό στάδιο που διεξαγόταν ο ποδοσφαιρικός αγώνας Βόλου ΑΕΚ. Οι δράστες, σε έλεγχο που έγινε, κατήχαν 2 πυρσούς, 1 καπνογόνο και 4 βεγγαλικά ναυτιλία, στα οποία κατασχέθηκαν. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών πυροτεχνημάτων φωτοβολίδων και παιδικών αθρημάτων και της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Σε ό,τι αφορά πάντως το παιχνίδι, η ΑΕΚ τα βρήκε δύσκολα στο Βόλο από τα 2 γκολ του Ντέλετιτς και από το γεγονός ότι έπαιζε με 10 από το 24 με κόκκινη κάρτα για το Μάνταλο. Αλλά τελικά με το εύστοχο πέναλτι του Άμραμπατ στο 93 πήρε το πρώτο τρίποντο τη σεζόν 2-3. Γιόνσον και Τσούμπερ σημείωσαν τα άλλα 2 γκολ της Ένωσης. Πραγματοποιήθηκε σήμερα ο αγιασμός στους βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων με τον Δήμαρχο να δηλώνει πως στόχος είναι να απορροφηθούν όλοι οι μαθητές. Με παιδικές φωνές πλημμύρισαν και πάλι οι παιδικοί σταθμοί της Λάρισας, αφού σήμερα ξεκίνησε επίσημα λειτουργία της νέας σχολικής χρονιάς. Η λιπούτη του 15ου παιδικού σταθμού της πόλης σημαδευόμενη την πρώτη μέρα που τους γονείς τους δέχτηκαν την ευλογία του αγιασμού από τον Μητροπολίτη Λάρισας και την Άβου κύριο Ιερώνυμο. Καλή χρονιά στους μικρούς πρωταγωνιστές της ημέρας και τους γονείς, ευχήθηκε ο Δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης. Η βρεφονηπιακή μας σταθμή, κορυφαίοι αν θέλετε ίσως και στη χώρα, για μια ακόμα φορά καταφέρνουν να απορροφήσουν όλα τα παιδιά της πόλης και βέβαια να υποδέχουν τα παιδιά αυτά σε ένα βαθμισμένο περιβάλλον. 27 βρεφονηπιακοί σταθμοί, με τελευταίο τον σταθμό της Ανθούπολης που είναι κόσμημα, υποδέχονται λοιπόν τις οικογένειες και τα παιδιά μας. Και μάλιστα με μια διαδικασία η οποία πλέον εγγυάται στην οικογένεια ότι και τις δύσκολες πιθανές ώρες λόγω της δουλειάς θα μπορούν να αφήσουν το παιδί τους.
Και το καλοκαίρι λειτουργήσε βρεφονηπιακός σταθμός για εκείνες τις οικογένειες που δεν είχαν τη δυνατότητα να κρατήσουν κάπου τα παιδιά τους, αλλά και στη διάρκεια της χρονιάς θα υπάρχει ανοιχτός απογευματινός βρεφονηπιακός σταθμός για εκείνους που δεν εργάζονται μόνο το πρωί και έχουν δυσκολίες να καλύψει κάποιος την ανάγκη της κράτησης των παιδιών τους. Άρα λοιπόν, μέσα σε ένα πλαίσιο κάλυψης των αναγκών της πόλης σε όλα τα επίπεδα, νομίζω ότι για μια ακόμα φορά πάμε εξαιρετικά καλά σε μια χρονιά που θα ρω πως και αυτή θα είναι δημιουργική. Τέλος, έγινε γνωστό από τον Δήμαρχο πως στη διάρκεια της χρονιάς θα υπάρχει ανοιχτός βρεφονηπιακός σταθμός για εκείνους που δεν εργάζονται μόνο το πρωί και δυσκολεύονται να καλύψει κάποιες ανάγκες φύλαξης των παιδιών τους. Και νέα τριμερής συνάντηση ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ πραγματοποιήθηκε σήμερα. Ιδιαίτερα ικανοποιημένη είναι η ελληνική πλευρά με τους διάβλους συνεργασίας που ανοίγουν στη Μεσόγειο. Οι επόμενοι μήνες θα είναι σημαντικοί σε ό,τι αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός σήμερα από τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της ένατης τριμερού συνόδου κορυφής Κύπρο-Ελλάδος-Ισραήλ που πραγματοποιείται στη Λευκοσία. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι αντιμετωπίζει τις εξελίξεις στο καυτό μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων με συγκρατημένη αισιοδοξία. Σημειώνεται πως το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού έρχεται εν ώψη της συνάντησής του με τον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μικρότερο των 3 μηνών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Την ίδια ώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο Κυπριακό, υπογράμμισε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θα είναι πάντα σταθερή υπέρμαχος αυτής της θέσης, είπε ο ίδιος. Στο μεταξύ, καλωσορίζοντας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε μεταξύ άλλων ότι ο τριμερής μηχανισμός εντάσσεται στις περιφερειακές συνεργασίες που αποδεικνύουν το ρόλο Κύπρου-Ελλάδος ως κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να διαδραματίσουν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι η ετοιμότητά μας για επανέναξη των συνομιλιών το συντομότερο δυνατό και να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού, μια επίλυση του Κυπριακού που θα οδηγήσει σε ωφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Δεν μπορούμε να, όπως λέω συχνά, να αλλάξουμε τη γεωγραφία και είμαστε εδώ να συνεργαστούμε με όλους τους γείτονές μας. Στη βάση του διεθνούς δικαίου, στη βάση δεδομένων που θα οδηγούν σε ωφέλη για όλους τους λαούς της περιοχής. Με αυτά να σε καλωσορίσω και πάλι στην Κύπρο. Όλο αυτό διότι πράγματι έχουμε δει στο τελευταίο μήνα μια μείωση της έντασης της σχέσης Ελλάδος και Τουρκίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος θα βρεθεί στην Τουρκία αύριο για να έχει πολιτικές συζητήσεις με τον ομολογό του. Όμως απομένει αυτό το καλό κλίμα το οποίο έχει γεννηθεί. Να έχει προφανώς συνέπεια και συνέχεια και αυτό σίγουρα απαιτεί και από την Τουρκία μια αναθεώρηση, θα έλεγα, της επιθετικής στάσης την οποία τήρησε απέναντι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν θα μας απαχωρήσουν και στην διμερή μας συνάντηση και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας στο Βόλο. Την Παρασκευή, η εμπορική αγορά πλημμύρισε από κόσμο που διασκέδαζε και ψώνιζε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις των εμπορών του Βόλου για τη Λευκή Νύχτα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Σοντόπουλος, τόνισε για το όλο γεγονός που προσέλκυσε κόσμο και από άλλες περιοχές της Θεσσαλίας και όχι μόνο το Βόλο. Η Λευκή Νύχτα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την εμπορική αγορά. Αρκετοί επισκέπτες από τις γειτονικές πόλεις της Θεσσαλίας. Η εορταστική ατμόσφαιρα στην εμπορική αγορά έδωσε ένα νέο τόνο και το γεγονός ότι είδαμε μετά από καιρό καταστήματα ασφυκτικά γεμάτα με καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους, να διασκεδάζουν και να υποφελούνται των πολύ μεγάλων προσφορών που υπήρχαν εκείνη την βραδιά στην εμπορική αγορά. Όλο αυτό μας χαροποιεί και μας δίνει δύναμη ούτως ώστε να συνεχίσουμε αυτόν τον θεσμό, ο οποίος έχει αγαπηθεί πάρα πολύ τόσο από τους καταναλωτές όσο και τους εμπόρους. Η Λευκή Νύχτα πάντως έχει καταστεί πλέον θεσμός για την αγορά του Βόλου. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, περιλάμβαναν μουσική καθώς επίσης και σημεία όπου υπήρχε φαγητό.
ολοκληρώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα. Φέρει τη σφραγίδα του Εμπορικού Συλλόγου του Βόλου σε συνεργασία με το Δήμο, το Επιμελητήριο Μαγνησίας, το Σύλλογο Εστίασης του Νομού, καθώς και το Πολιτιστικό Σύλλογο Ικαλίστη. Το επίσης θετικό ήταν ότι η Λευκή Νύχτα προσέλκυσε και επισκέπτες, οι οποίοι έμειναν στο Βόλο όχι μόνο για την Παρασκευή, αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο. Στις δηλώσεις Παπαπέτρου από τα δικαστήρια για το θέμα της ΔΕΙΑΜΒ απάντησε σήμερα ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Για τα όσα είπε στις τηλεοπτικές κάμερες την Παρασκευή, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος μπροστά από τα δικαστήρια του Βόλου για το θέμα ΔΕΙΑΜΒΕΗ τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες το πρωί ο Δήμαρχος του Βόλου, κύριος Μπέος, ασκώντας σκληρή κριτική στον κύριο Παπαπέτρο. Ο Δήμαρχος του Βόλου επεσήμανε χαρακτηριστικά τα εξής. Να απαντήσω σε ένα σοου που έγινε την Παρασκευή σε έναν μεγάλο πολιτικό απατεώνα που θα δοκιμάσει στις 8 Οκτωβρίου, θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των πολιτών που είναι οι μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία αυτή των εκλογών και να επιλέξουν ποιον εμπιστεύονται. Και το λέω αυτό γιατί την Παρασκευή το μεσημέρι σας είχε φωνάξει έξω από τα δικαστήρια και έκανε δηλώσεις. Οι δηλώσεις αυτές ποιες ήτανε και θα μας κρίνει ο κόσμος. Πιθανόν να υπάρχει απιστία. Πιθανόν να υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Πιθανόν να έχουν αποκρύψει στοιχεία. Με πιθανόν δεν πας πουθανά, ρε Καραμήτρο. Και βρέθηκε εκεί να παραδώσει, λέει, κάποια στοιχεία. Για ποια προκατακτική? Πώς τη γνώριζε? Την αίσθησε μόνος του. Επέλεξε λοιπόν μια τοξικότητα σε αυτή την πόλη και μια πόλωση. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το κατάντημα. Γιατί αυτός είναι χειρότερος από τον Σκοτεινιώτη. Μιλάμε για πολιτικό απατεώνα προχωρημένο, αλλά τον κατάλαβε ο κόσμος. Ο ψεύτης μια φορά είναι πολλές φορές ψεύτης. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτό τον κατήφορο. Γιατί εμείς απλά τα έργα μιλάνε μόνα τους. Και ο κόσμος θα κρίνει με αυτά που έχει δει τόσα χρόνια, με τα έργα και όχι με λόγια. Ραντεβού λοιπόν 8 του μηνός, ο κόσμος να μην πιστεύει στα ψέματα και σε όλη αυτή την τοξικότητα και εμείς είμαστε δίπλα στον πολίτη, μιλάνε τα έργα και τίποτα παραπάνω. Και το κλείνω εδώ. Τοποθέτηση υπήρξε και από τον κύριο Λούλη, ο οποίος από τη δική του πλευρά επισήμανε χαρακτηριστικά. Όπως παρακολουθείτε και βλέπετε, κάποιοι κάνουν δηλώσεις λέγοντας πράγματα που μοιάζουν περισσότερο με το φιλμ της μελωδίας της ευτυχίας ή το έργο όνειρα θερινής νυχτός, γιατί και για μας είναι εύκολο να πούμε θα φτιάξουμε ένα τελεφερίκ να ξεκινάει από τον Άγιο Κωνσταντίνο να πηγαίνει στα Χάνια και από εκεί αφού πιείτε τον καφέ σας να πηγαίνετε και στον Αϊγιάννη με ένα δεύτερο να κάνετε τον μπάνιο σας και να γυρίζετε και ούτω καθεξής. Άκουσα πραγματικά κάτι δηλώσεις για θέματα υγείας, για θέματα που είναι βασικά εκτός των αρμοδιοτήτων του Δήμου Βόλου. Δηλαδή είναι σαν εγώ τώρα να κάνω δηλώσεις και να μιλάω για το κόστος των εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών γραμμών. Όχι εγώ και οποιοδήποτε. Εμείς σαν συνδυασμός, ο συνδυασμός του Αχιλλέα Μπέου δεν χρειάζεται να μιλάει. Τα έργα δείχνουν μόνα τους το τι έγινε και πώς έχουν υλοποιηθεί όλες οι υποσχέσεις. Όχι μόνο αυτά τα έργα που φαίνονται, όχι μόνο τα 45 χιλιόμετρα δρόμων που ασφαλτοστρώθηκαν και θα είναι τιμή μου και εγώ στις επόμενες εκλογές να είμαι πάλι κοντά τους για να συνεχίσουμε κάποια έργα σημαντικά που υπάρχουν στο πρόγραμμα, όπως το Μουσείο της Αργούς και όπως η λειτουργία, η συνεχής λειτουργία του αεροδρομίου που είναι ένας από τους στόχους που έχω βάλει και θέλω πραγματικά να κάνω το καλύτερο δυνατόν και για το ένα και για το άλλο. Ιστορικές στιγμές έζησαν όσοι παρευρέθησαν στην εκδήλωση για την πορεία εργασιών του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας με την παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.
επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των εντυπωσιακών θηρανίξεων της παρουσίας της Υπουργού Πολιτισμού Γλυκάς Μενδώνη, βρέθηκε το αρχαιοθέατρο της πόλης. Βουλευτές, εκπρόσωποι του στρατού, αεροπορίας, αυτοδιοίκησης αλλά και τοπικών φορέων έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση και διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Θεσσαλίας. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή σήμερα. Μετά από 22 περίπου αιώνες, το θέατρο ζωντανεύει και όλοι εμείς θα καθίσουμε στα εδόλια έτσι όπως κάθονταν οι αρχαίοι της ελληνιστικής περίοδου, της ρωμαϊκής περίοδου, ένα μνημείο στην καρδιά της πόλης, ένα μνημείο στο κέντρο του αστικού ιστού, το οποίο προσδίδει μια τεράστια δυναμική στην πόλη της Λάρισας. Πληροφορίες σχετικά με την πορεία του έργου αποκατάστασης του θέατρου έδωσαν τόσο ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όσο και ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγροστός. Είναι μια σημαντική μέρα, μια ιστορική στιγμή για την πόλη της Λάρισας και για την παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα. Ένα θέατρο το οποίο βγήκε μέσα από τα σπλάχνα της πόλης της Λάρισας πλέον είναι επισκέψιμο αλλά και λειτουργικό. Για πρώτη φορά μετά από 22 αιώνες θα καθίσουμε στα ίδια έδρανα που καθόταν οι θεατές, που καθόταν οι αντιπρόσωποι των πόλεων κρατών, του κοινού του Θεσσαλών, εδώ σε ένα θέατρο το οποίο έχει μια ενέργεια, μια μεγάλη ενέργεια δημιουργίας. Και επιτέλους δίνεται για παραστάσεις, γιατί από ένα στατικό μνημείο γίνεται δυναμικό, δημιουργικό. Και αυτό χάρη στη συνεργασία της Νέας Μενδώνη, η οποία είναι υπουργός που άλλαξε την ταχύτητα υλοποίησης των έργων του πολιτισμού στην Ελλάδα. Τη βραδιά επένδυσα με ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας, καθώς και στο Διαντίνα της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παράλληλα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε πέριξ του θεάτρου για να παρακολουθήσει το ιστορικό γεγονός από την κατεστημένη γιγαντοθόνη επί της Βενιζέλου. Παρασκευή και Σάββατο οργανώνεται στην πόλη του Βόλου το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Την Παρασκευή και το Σάββατο 8 και 9 Σεπτεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Βόλο το 49ο φεστιβάλ της ΚΝΕ, συγκεκριμένα στο πάρκο Ρίγα Φεραίου. Το σύνθημα είναι με το ΚΚΕ για το σοσιαλισμό για να γεννούν τα σκοτάδια λάμψη. Αυτό τονίστηκε από πλευράς εκπροσώπων της ΚΝΕ από τα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Βόλο επί της οδού Παύλου Μελά το μεσημέρι στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Κεντρικός ομιλητής πάντως στην εκδήλωση την Παρασκευή θα είναι ο Ζήσης Λιμπερίδης, μέλος του ΚΚΕ. Σας καλωσορίζουμε στην συνέντευξη τύπου των οργανώσεων της ΚΝΕ της Μαγνησίας για το 49ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που πραγματοποιείται στο απόϊχο του αισιόδοξου και ελπιδοφόρου μηνύματος που έστειλε σε ενισχυμένα, σε ποσοστό και σε ψήφους, αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές του ΚΚΕ. Στο φετινό φεστιβάλ θα συναντηθούν τα χαμόγελα που σκόρπισε σε μεγάλα τμήματα της νεολαίας που αμφισβητούν τις βασικές σταθερές κυρίαρχες πολιτικής, την αντιμετώπιση της ανθρώπινης ζωής ως κόστος για να προωθούνται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων της χώρας και των διεθνών συμμάχων τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το περιεχόμενο του φεστιβάλ παραμένει επίκαιρο. Γιατί επίκαιρο παραμένει το μήνυμα από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, υπάλληλοι για την κοινωνική απελευθέρωση. Ιδιαίτερα φέτος, το φεστιβάλ θα σηματοδοτήσει την έναρξη του εορτασμού των 50 χρόνων ζωής του φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που θα κορυφωθεί του χρόνου. Ενώ ξεχωριστή αναφορά θα υπάρχει στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, που φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από αυτή. Μια επέτειος χαραγμένη συλλογική μνήμη του λαού και της νεολαίας, ως κορυφαία στιγμή της διδακτορικής πάλης του λαού μας. Σε σχέση με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, την Παρασκευή 8 Σεπτέμβρη θα ακούσουμε διαχρονικά τραγούδια από τον Κώστα Βλαχούτσο, όπως και κομμάτια από το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Ξανθή». Η πρώτη μέρα θα κλείσουμε μεγάλη συναυλία από τον Δημήτρη Μιστακίδη με τραγούδια από το νέο του δίσκο «Μόρσο» και φυσικά με ρεμπέτικα και πολλά άλλα.
Επίσης, την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η κεντρική πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Ζήση Λιμπερίδη, μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ. Το φεστιβάλ συνεχίζεται το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου με έντεχνη συναυλία από τον Βασίλη Γεωργάκη και την μπάντα του, καθώς και λαϊκό ρεμπέτικο γλέντι από τους μουσικούς Θεολόγη Σίκαλο, Δημήτρη Κεχαγιά, Δημήτρη Πατούλια και Δήμητρα Γιαννούκα. Μετά από ακόμη ένα καλοκαίρι που αποκαλύφθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο και στον ομό μας η γύμνια του κρατικού μηχανισμού στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί και συζήτηση εκδήλωση με τίτλο «Τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και το δικαίωμα στη ζωή σε ένα ασφαλές περιβάλλον είναι ασυμβίβαστα». Στο χώρο πάντως των εκδηλώσεων της ΚΝΕ πρόκειται να λειτουργήσουν και θεματικοί χώροι για μικρούς και μεγάλους όπως παιδότοπος, καθώς επίσης θα υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 16η γιορτή Χαλβά Φαρσάλων, θεσμός πλέον για την περιοχή με ένα τοπικό προϊόν γνωστό όμως σε όλη την Ελλάδα. Το αδιαχώρητο προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Φάσιλα και όπου χιλιάδες συνέρευσαν για τη 16η γιορτή Χαλβά αλλά και τη μεγάλη συναυλία της Έλλης Κοκκίνου. Από νωρίς το απόγευμα το κέντρο της πόλης άρχισε να γεμίζει από κόσμο. Ξαναγήθηκε στο εργαστήριο Παρασκευής το φημισμένο γλυκίσματος, δοκίμασε και αγόρασε χαλβά από το ειδικό περίπτερο αλλά και από τα άλλα περίπτερα από τοπικών παραγωγών και φορέων στο πλαίσιο της παράλληλης έναρτης έκθεσης τοπικών προϊόντων. Δώστε μου ρυθμό, ξεκινάμε! Στα νέα επιφύλα στο χαιρετισμό του και ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μαγκιστής Κιόγλου, ο οποίος αφού υπενθύμησε στο κοινό πως η γιορτή είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε επί της Δημαρχίας του ΑΕΜΟΥ στα Χιλία Γκουντόπουλου, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε μελέτη που ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με στόχο Χαλβάς Φαρσάλων να αναγνωριστεί ως ιδιότυπο τοπικό προϊόν. Ένας θεσμός που ξεκίνησε επί της Δημαρχίας του ΑΕΜΟΥ στο Χιλία Γκουντόπουλου. Ορισμένα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Ενός θεσμού που έχει καταξιωθεί και που ως στόχο έχει να αναδείξει ακόμη περισσότερο το ξακουστό μας γλύκισμα. Γιατί δεν χωρώ αμφιβολία πως ο Σαπουνέ Χαλβάς Φαρσάλων είναι από τα ισχυρότερα διατροφικά μπραντ πανελλαδικά και όχι μόνο. Είναι ένα προϊόν συνυφασμένο με το όνομα και την ιστορία των Φαρσάλων. Ένα από τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Ως Δημοτική Αρχή, όπως έχω επισημάνει και στο παρελθόν, καταβάλαμε μια σειρά προσπαθειών για να αναδείξουμε το Χαλβά Φαρσάλων μέσα από ιδιάζουσες συνθήκες που επιτάσσει το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο με στόχο να τον κατοχυρώσουμε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο συνάψαμε σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τον καθηγητή κ. Γιώργο Ζακυνθινό με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για τη συμπλήρωση αίτησης προς υποβολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φακέλου προς έγκριση για την αναγνώριση του Χαλβά Φαρσάλων ως ιδιότυπου παραδοσιακού τοπικού προϊόντος. Η όμορφη καλοκαιρινή βραδιά ολοκληρώθηκε με ιδανικό τρόπο με τη μοναδική Ελικοκίνου να συνεπέρνει το κοινό με την ερμηνεία της. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ριμπέτικη λαϊκή βραδιά στην οποία εμφανίστηκε η Κατρίνα Τσιρίδου. Την 16η γιορτή Χαλβά Φαρσάλων συνδιοργάνωσαν επίσης με το Δήμο Φαρσάλων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Εμπορικό Επιμελητήριο της πόλης. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.